Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Στην κατάψυξη βρίσκεται η Βόρεια Ελλάδα, όπου από νωρίς καταγράφονται σε όλες σχεδόν τις περιοχές τις αρνητικές θερμοκρασίες. Συνθήκες ολικού παγετού επικρατούν στη Δυτική Μακεδονία και ο υδράργυρος δεν προβλέπεται να σκαρφαλώσει πάνω από το 0 καμία στιγμή της ημέρας. Το πρωί το θερμόμετρο έδειξε μείον 6 βαθμούς Κελσίου στη Φλόρινα και μείον 5 στην Κοζάνη. Τσουκτερό κρύο επικρατεί και στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη το πρωί το θερμόμετρο έπεσε στους 0 βαθμούς, ενώ αρνητικές θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε Πολύγυρο, Κιλκής, Σέρες και Βέρεια. Βουτιά στους μείον 10 έκανε το θερμόμετρο στον Ευροκόπη, ενώ τσουκτερό κρύο επικρατεί και στη Θράκη, όπου το θερμόμετρο το πρωί έδειξε μείον 4 βαθμούς σε Αλεξανδρούπολη και Σουφλή. Οι χαμηλές θερμοκρασίες αναμένονται να διατηρηθούν και αύριο, ωστόσο από την Πέμπτη αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Θερμενόμενους χώρους για την προστασία των αστέγων από το κρύο, που θα παραμένουν ανοιχτοί και κατά τη διάρκεια της νύχτας, εξασφάλισε ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Επίσης, κατά τη διάρκεια της ημέρας και για όσο χρονικό διάστημα θερμοκρασίες θα παραμείνουν χαμηλές, χώροι πρόσβασης θα είναι ο χώρος του ΚΑΠΗ στη 2η Δημοτική Κοινότητα, καθώς και τα ΚΑΠΗ στη 5η Δημοτική Κοινότητα, από τις 8.30 το πρωί έως τις 8.30 το βράδυ. Με αλλαγές, παράπονα, διαμαρτυρίες, αλλά και αρκετά νέα πρόσωπα, εξελίχθηκε η διαδικασία των διμερεσιών στους 14 Δήμους του Νομού Θεσσαλονίκης. Τα νέα Προεδρία των Δημοτικών Συμβουλίων και η στελέχωση των Οικονομικών Επιτροπών και των Επιτροπών Ποιότητας Ζωής είχαν έντονο πολιτικό παρασκήνιο και εξελίχθηκαν σε δύσκολη διαδικασία για τους περισσότερους δημάρχους. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι υπήρξε σε σχεδόν όλους τους Δήμους πρόβλημα με τον ορισμό των νέων αντιδημάρχων, το κλίμα μόνο εορταστικό δεν ήταν από την έναρξη του νέου έτους στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση. Στους περισσότερους Δήμους, οι επικεφαλείς δεν μπορούν ακόμα να ανακοινώσουν τους νέους αντιδημάρχους και όσοι τους ανακοίνωσαν αντιμετώπισαν αντιδράσεις και μάλιστα έντονες από τους απερχόμενους και από όσους προσδοκούσαν ότι θα καταλάμβαναν μια θέση. Μικρή τόνωση της κίνησης στην αγορά του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης, που όμως δεν έσωσε την παρτίδα σε ό,τι αφορά τον τζίρο των εμπορικών επιχειρήσεων, έφερε κατά την περίοδο των εορτών και ιδίως την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου η λειτουργία του Χριστουγεννιάτικου χωριού στην πλατεία Αριστοτέλους και οι δελεαστικές προσφορές των καταστημάτων. Η κίνηση στην αγορά του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο των εορτών ήταν μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά τα τελευταία χρόνια. Το θετικότερο όλων ήταν ότι υπήρξε αλλαγή της ψυχολογίας των καταναλωτών. Παρ' όλα αυτά όμως, σε ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου, στην περιοχή του ιστορικού κέντρου, το 75% των ερωτηθέντων δηλώνει αρνητική μεταβολή τζίρου σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ το 18% παρέμεινε στα ίδια επίπεδα και μόνο το 5% είδε αύξηση. Η αγορά τώρα εναποθέτει τις ελπίδες της στις εκτόσεις που ξεκινούν στις 15 Ιανουαρίου, όπου σύμφωνα με εκτιμήσεις θα χαρακτηρίζονται από γενναίες μειώσεις των τιμών. Ακινητοποιημένα έμειναν από το πρωί τα τουριστικά λεωφορεία, τα οποία μεταφέρουν περίπου 5.000 μαθητές του νομού Θεσσαλονίκης στα σχολικά του συγκροτήματα. Οι ιδιοκτήτες λεωφορείων δημοσίας χρήσης αποφάσισαν να τραβήξουν χειρόφρενο και να μην κινηθεί κανένα από τα περίπου 200 οχήματα, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία χιλιάδων παιδιών και γονιών που αναζήτησαν άλλους τρόπους μεταφοράς στο δημόσιο σχολείο. Η κίνηση αυτή έγινε διότι ενώ εκκρεμεί η εξόφληση δεδουλευμένων από το Μάρτιο του 2012, τους ζητείται αναδρομικά μείωση κομίστρων σε σχέση με ό,τι προβλέπουν οι περσινές και προπέρσινες συμβάσεις. Ενώ για το νέο σχολικό έτος που ξεκίνησε το Σεπτέμβρη δεν έχει ακόμα υπογραφεί σύμβαση, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουν οι επαγγελματίες τις απολαβές τους. Αύριο, Τετάρτη 9 Ιανουαρίου, περιμένουμε αρκετές νεφώσεις, με θερμοκρασία να κυμαίνεται από μείον 4 έως 4 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς βορειοδυτικούς ανέμους έντασης 2 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, ο καιρός θα παρουσιάσει το ίδιο σκηνικό, με συννεφιά και θερμοκρασία που θα αγγίξει τους 2 βαθμούς. Αυτό κυρίες και κύριοι ήταν το σύντομο δελτίο της Citizen Web TV. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.